Και όπως μου είπε εκτός αέρα ο Γιάννης εδώ πέρα, πες το και εσύ, ότι πέρσι. Πέρσι στο division αυτό η ομάδα με το χειρότερο ρεκόρ ήταν οι Warriors με 46-36 που ισοβαθμούσαν με τους Sacramento. Ναι. Με το Sacramento. Μιλάμε τώρα για division αυτό. Δεν παράζουν τέλος για να βγουν στα πλήν. Εμείς θα πάμε στους Warriors στο επόμενο on. Τώρα είμαστε στο Sacramento. Και εδώ δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα γιατί έχω δει κινήσεις. Έχουμε μια μεγάλη είδηση σήμερα. Έχουμε δύο. Για ποια είναι η είδηση. Η μία μεγάλη είδηση είναι ότι ο Ντιάνο Φόξ αρνήθηκε πρόταση 165 εκατομμύρια, νομίζω, ναι, για τριετή ανανέωση. Να σου πω γιατί. Διότι εάν γίνει All NBA, είσαι στην πρώτη, στην δεύτερη ομάδα, στην τρίτη. Θα πάρει 360 εκατομμύρια. Θα πάρει μεγαλύτερο συμβόλαιο από το Tatum, για να το θέσουμε έτσι. Mm-hmm. Ο Ντιάνο Φόξ. Mm-hmm. Και δεν είναι λίγες πιθανότητες να το πετύχει αυτό. Έτσι, δηλαδή, οριακά κάθε χρόνο. Παίζει λίγο και με τον νόμο των πιθανότητων όσον αφορά και το ποιο θα τραυματιστεί και ποιο θα πιάσει τι 65. Όχι, όχι, αυτό σου λέει ότι εγώ, άμα παίξω καλά και η ομάδα βγει στα πλέον. Τα λεφτά θα τα βρει, δεν είναι δυνατόν. Και κάνω μια καλή χρονιά, θα μα γράψει ιστορία. Λοιπόν. Απλά από του συγκεκριμένου μπορεί να πάρει τα περισσότερα γιατί είναι η ομάδα του. Έχουν bird rights. Όχι, όχι, στο Μασεκαραμίτο θα πίνει. Αυτό. Στο Σεκαραμίτο απαρνήθηκε τον Χαλιμπέρτον για να τον. Το Λούκα. Εντάξει τώρα αυτό. Αυτό έχει πει ο στον draft όμως, εντάξει. Ναι, ναι. Και είναι και άλλη διοίκηση. Αλλά εδώ πέρα η ίδια διοίκηση. Όχι, ο Λούκα ήταν. Όμως. Έστειλε τον Χαλιμπέρτον. Χαλιμπέρτον, ναι. Για να κρατήσει τον Φόξ. Όχι, χαρούμενες είναι και οι δύο ομάδες με αυτήν την αντίθεση. Ναι, πολύ χαρούμενες. Επίσης, εγώ, ένας καλός φίλος, Βασίλη, ευχαριστώ, μου στέλνει που με ενημερώνει έτσι, μου στέλνει πικάντικα και παραλυπόμενα. Μου έστειλε ότι μια κίνηση που έκανε το Σακραμέντο τώρα που έδωσε McDaniels. Και ένα draft pick πρώτου γύρου. Τζέι Λεν Μακντάνιελ, το αδερφός του Τζέι. Μακντάνιελ στον Τίμπεργουλς. Ναι, αυτός. Ναι. Για να κάνει χώρο ώστε του χρόνου. Σε πού τον έδωσε όμως. Όχι, δεν θυμάμαι. Τώρα, αυτό είναι φρέσκο. Χθεσινό. Για να κάνει χώρο για να. Για να κάνει χώρο με τα ονόματα τα οποία είναι υποψήφια να έρθουν στο Σακραμέντο να είναι η Ingram ή και Λαβίν. Ναι, όχι του χρόνου τώρα. Δεν ξέρω. Ναι, έγινε αυτό. Εγώ αυτό ξέρω. Εντάξει, αυτό είναι το μπάζ είναι αυτό. Καταρχήν να θυμίσουμε ότι εδώ έχουμε Big 3. Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι εδώ έχει γίνει μια μεταγραφή και τους διαφημίζουν αυτοί. Διαφημίζονται στο Σακραμέντο, στην πόλη του δημάρχου του Kevin Johnson. Στους Πέρς τον έστειλαν. Στους Πέρς, μπράβο. Σωστά. Διαφημιζόμαστε ότι είμαστε μια ακόμα ομάδα με Big 3. Η οποία Big 3 είναι ο Ντιάνο Φόξ, ο γιος του Άρη Ντασαμπόνης, ο Ντομάτας, ο Ντόμι. Και βέβαια ο. Ντεμαρ Ντερόζαν, έτσι, ο οποίος, άμα, ρε παιδί μου, Ντεμαρ Ντερόζαν μου θυμίζει αυτό το meme, το οποίο θα μπει μέσα στο δωμάτιο, θα χαρεί, θα γυρίσει, θα του φέρουν και το Λαβίν και θα πει πάλι εσύ εδώ, θα μας χαλάσει, η μαυρόγατα, πάλι εσύ μωρή μαυρόγατα, έρθεις εδώ πέρα να μου χαλάσει το Feng Shui. Λοιπόν, αντίθετα, ο Ingram, εάν πείσει τον εαυτό του ότι πρέπει να γυμναστεί, να παίξει και να είναι χαρούμενος, θα είναι μια πολύ ευχάριστη προσθήκη σε αυτήν την ομάδα. Ο καλός ο Ingram. Δεν καταλαβαίνω καμία τη δύο. Όχι, θέλουμε star power. Τι star power, θέλουμε να παίξουμε άμυνα. Θέλουμε τρίποντο. Κανένα από του δύο δεν είναι καλό στέρ, ξέρω εγώ. Ο Λαβίν θέλει 10 σουτιέρ να βάλει τα 3. Βέβαια, και αυτοί που έχουν τώρα καλή σουτιέρ δεν του λε. Όχι, δεν του λέω. Θέλει σουτ. Για αυτό οι άνθρωποι κάνουν πάρει το Βεζένκο, Βρεγιάννη. Δεν το κρατήσει. Και αυτό με το που έφυγε να πούμε έχει 125-125. Δεν του άρεσε ο αέρας στο Σακραμέντο να πούμε. Μα δεν τον βάζανε. Ο Γρηγόρης Γιωργάδος στο NBA ήθελε καφέ. Λοιπόν, δεν τον βάζανε. Ο Μάικ Μπράουν δήλωσε ότι θέλει ο Σαμπόνης να παίρνει περισσότερα τρίποτα. Γιατί πέρσι σούταρε ένα τρίποτα του παιχνίδι. Είναι καινούργια τάση αυτή τώρα. Υψηλή να βάλει τρίποτα. Επίσης ο Ντόμας άλλαξε και νούμερο στη φανέλα του. Έφυγε. Από το 10 που είχε μέχρι τώρα. Πήγε στο 11. Πήγε στο 11. Και το 11 το να πάρει το 10 ο Ντερόζαν. Αυτή ήταν η τράμπα, ναι. Αλλά στην πράξη επέλεξε το 11. Είναι και του πατέρα του. Του πατέρα του. Ναι. Και το 10, το 11 ήταν, δεν θυμάμαι το όνομά του, ήταν κάποιου παίκτη των Rochester Royals. Όχι, ο Bob Μάκαντο ήταν το 11. Όχι. Ο Bob Μάκαντο ήταν το 11. Το 11 ήταν αλλού. Στους Buffalo Bills, ο Bob Μάκαντο. Η ίδια ομάδα είναι. Όχι. Buffalo Braves, συγγνώμη. Μα δεν είναι, σου είπα, Rochester Royals. Ναι. Συγκεντρώσου. Λοιπόν, ήταν κάποιο παίχτη ο οποίος είχε παίξει τα πρώτα 10 χρόνια του NBA. Okay. Και ξαναβγήκε από το σκονισμένο. Από την Αφθαλήνη, παρελθόν αυτού το όνομα. Ο Bob Davis. Αυτός. Το οποίο δηλαδή τον ακούστηκε μετά από 80 χρόνια, έτσι ξέρω εγώ, προς τη μήνα αυτού και. Το δέχτηκε η οικογένειά του, οπότε καταλαβαίνω. Εντάξει, να το πάρει το αστέρι της ομάδας μας. Δεν είναι καν ο ίδιο όνομα ομάδας. Σε μια ψηφοφορία που είχε γίνει, στα 50's έπαιζε, είναι στο 129 όλων των εποχών. Ωραίο. Λοιπόν, τώρα κατά τα άλλα,
υπογράψανε το Monk που ήταν το βασικό τους θέμα. Δεν θα γίνονταν κι αλλιώς. Ναι, δεν είχαν άλλη επιλογή. Και μάλιστα έχω την εντύπωση ότι ο Monk ίσως να έχει το πιο μεγάλο συμβόλαιο για sixth man, να καταλήγει στο πιο ακριβό συμβόλαιο συνολικά για sixth man. Εντάξει, δεν νομίζω. Δηλαδή, έχουμε δει και τον Duncan Robinson που παίρνει παρόμοια λεφτά και τα πήρε πριν 5 χρόνια. 4 χρόνια που τα πήρε. Ναι, εντάξει, έχω την αίσθηση όμως ότι καταλήγει να είναι το μεγαλύτερο. Όχι για πολύ. 20 εκατομμύρια μωρέ έχει, σιγά. Καλό deal ήταν. Όχι, καλό deal. Κατά τα άλλα, μείναν οι ίδιοι. Δηλαδή, πέρα από αυτούς, δηλαδή πέρα από τον DeRozan, μείναν οι ίδιοι. Εγώ είμαι πολύ Kings φέτος. Έχουμε και τη σημαία εκεί πάνω. Για να γενικό φαίνεται. Είμαι πολύ Kings. Όχι, δεν φαίνεται, ίσα. Είμαι πολύ Kings. Παιδί με, συγγνώμη που σταματάω. Γιατί καθόλου, το πήρα απόφαση ότι μετά το 2000 είναι η ομάδα μου. Είχε την ομάδα των Τζίρος, Μεσογιάκοβιτς κτλ. Και White Chocolate. Φάγαμε όλα τα. Συγγνώμη για την έκφραση, τα σκατά με τον Marcus Cousins και Jimmy Fredette και όλους αυτούς που δεν γίνανε ποτέ. Και με τον Ταρί Evans, ξέρω εγώ, ο οποίος είχε γίνει ρούκι της χρονιάς και μετά έκανε σκατά στην καριέρα του. Και τώρα εδώ μου αρέσουν όλοι. Μου αρέσουν τα φιλαράκια από το κολέγιο, που είναι και αυτοί οι φιλαράκια από το κολέγιο και πάνε πολύ καλά. Μ' αρέσει ο Σαμπόνις, εντάξει, αντίδραση είναι Λιθουανός, τι να κάνουμε πολιτικά το λέω αυτό. Αλλά μ' αρέσει μπασκετικά. Μ' αρέσει ο DeRozan πάρα πολύ. Όποιον από τους δύο πάρουν, μ' αρέσει. Δεν θέλω να πάει ο Λαβίν, θέλει να καταστρέψει την ομάδα. Τον αγαπάω, τον πιστεύω. Παιχτικά για το φάνταση, αλλά όχι, δεν θέλω. Και τον άλλον, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, που είναι μεγάλο που λένε, ο ψευτοντουράντ, ο Ingram. Βλέπετε, έχω πλήρη επίγνωση, το δηλώνω. Αλλά είμαι πολύ Kings. Ο Ζαν έχει τις ενστάσεις του και έχει δίκιο. Είναι ψύχρεμη φωνή εδώ μέσα. Μα δεν ήταν αυτό που χρειαζόταν ο DeRozan. Και λέει ότι δηλαδή, θέλουμε άμυνα και τρίποντο. Ο DeRozan τι είναι αυτό το νούμερο ένα πράγμα το οποίο είναι. Είναι ένα scorer και closer στα παιχνίδια. Είναι καλό στο clutch. Γιατί πήραν τον DeRozan. Έχουμε ήδη δύο. Γιατί πήραν τον DeRozan. Δύο έχουμε. Γιατί πήραν τον DeRozan. Γιατί θέλαμε ένα λίγο star power που λες. Αυτό, οκ. Okay. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό το roster είναι ξεκάθαρο εδώ πέρα. Τι ελπίζουμε. Ελπίζουμε ότι θα μας βγει ο Keegan Murray αρχικά. Έτσι που πέρσι δηλαδή ο Σάσα δεν έπαιζε ποτέ στο 4 για αυτό το λόγο ακριβώς. Και λοιπόν, δεν είναι ότι έκανε και step-up ο Keegan Murray. Έχετε κάποια πρόβλεψη να μας βγει ο Keegan Murray. Μια πολύ μέτρια χρονιά έκανε. Να μας βγει ο Keegan Murray, τι λες εσύ. Έτσι όπως είναι στημένη η ομάδα τους, εγώ δεν ξέρω. Νομίζω ότι τους ζητάνε να κάνει, πώς να σου πω, δεν ξέρω. Είναι ερωτηματικό. Αν τους βγει πάντως, θα είναι πολύ σημαντικός για αυτούς. Δεν το πιστεύω τόσο πολύ. Και εγώ δεν το πιστεύω. Και ξέρεις τι δεν πιστεύω. Θα σου πω πιο πολύ τι δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω στον προπονητή τους, να ξέρεις. Δηλαδή θεωρώ ότι ο προπονητής τους έχει λάθος scope. Το σκεφτόμουν και εγώ πριν. Λάθος scope για την ομάδα που έχει. Έτσι πιστεύω. Αλλά μήπως είναι disrespectful, ξέρω εγώ, για τον Mike Brown και την περίμενε, Ρε φίλε, εντάξει. Δεν είναι. Δεν ταιριάζουν όλοι οι προπονητές παντού. Κατάλαβες τι λέω. Ναι, αλλά αυτό το έχει χτίσει αυτό και πήγαινε καλά. Πήγαινε καλά την πρώτη χρονιά. Πέρσι και, δεν πήγε τόσο καλά. Δεν πήγαν playoff. Εντάξει, αλλά δεν πήγαν playoff. Δεν βελτιωθήκαμε. Αλλά ήμασταν στο τσάκ να πούμε. Δεν βελτιωθήκαμε όμως. Ναι. Και φέτος αισθάνομαι ότι ο τρόπος. Ουσιαστικά σαν την κρατάει αιχμάλωτη την ομάδα. Γιατί έχει δύο παίχτες οι οποίοι στα γκάρτζ βασική του δεν θα είναι καλή στο τρίποντο. Άρα χρειαζόμαστε έναν τρόπο αυτοί να έχουν χώρο για να κάνουν το ίδιο πράγμα ουσιαστικά. Να μπαίνουν μέσα. Και εγώ σου λέω ότι ο DeRozan δεν θέλει και pick and roll. Παίζει ένας εναντίον ενός. Ωραίος. Μια χαρά. Ο Fox θέλει pick and roll. Άρα επιλέγουμε εμείς να βγάλουμε το Σαμπόνις έξω, δηλαδή να τον κάνουμε ακόμα λιγότερο πασέρα από πέρσι. Γιατί πέρσι έπεσε ο Σαμπόνις assist. Και λέγαμε ότι δεν δουλεύουν τα hand-off κτλ. Λοιπόν, δεν ξέρω. Είναι παντρεμένος με την αποτυχία. Ο Mike Brown. Σαν head coach τώρα μιλάμε. Εννοείς ότι δεν μπορεί να κάνει το τελευταίο. Το over the hump. Δηλαδή ήταν η τελευταία πενταετία του LeBron στο Cleveland, το 5-10. Έτσι. Έκατσε μια χρονιά έξω. Εντάξει, καλά πήγε στους Lakers, την αποτυχία των Lakers. Δηλαδή όταν πήγαν να κάνουν τον Big 3 με Nash και Howard. Ξαναπήγε στο Cleveland. Και πώς το λέγανε, και Preston Offense. Ξαναπήγε στο Cleveland 13-14 και μόλις ξαναγύρισε ο LeBron τον έδιωξε. Ναι. Και μετά στο Golden State ξαναπήγε και λίγο να ξαναθυμηθεί τις δόξες του. Και τώρα τον ξαναθυμηθήκαμε εμείς. Ο οποίος είχε πει από δύο χρόνια coach of the year. Με το Sacramento. Μάλιστα. Ενώ είναι συμπαθέστατος, δεν κάνει. Κοίτα, τέλος πάντων, δεν έχω πολλά πράγματα ακόμα. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι αυτό το οποίο έδειξε στο τέλος χρονιάς πέρσι ο Κίον Έλλης, είμαι σίγουρος ότι θα επενδύσουμε σαν ομάδα. Μακάρι να επενδύσουν. Και είμαι σίγουρος ότι θα βγει από την πεντάδα ο Kevin Herter για να είναι. Βασικά, δεν ξέρω καν. Θα είναι ο Κίον Έλλης μέσα. Δηλαδή, θα βάλουμε στο 3 τον DeRozan μάλλον. Στο 2 θα είναι ο Κίον Έλλης, στο άσο ο Φόξ, στο 4 θα είναι ο Keegan Murray και στο 5 ο Σαμπόνις. Μακάρι να το κάνουν αυτό. Μάλιστα. Ο Κίον Έλλης πραγματικά εγώ τον είναι έχω δει. Είναι κεφάλαιο για αυτούς. Όχι, και τον και έχω δει και είναι πάρα πολύ καλό. Σουτέρ επίσης, όχι, μπορεί να το κάνει αυτό. Ποιο είναι το line μας? Το line μας είναι 45,5. Over.
Over. Ναι, και εγώ over λέω. Yeah, over, αλλά με πολύ μεγάλη επιφύλαξη για τη συνέχεια. Θεωρώ ότι είναι αρκετά ομάδα regular season. Σε κάθαρα, δεν είναι ομάδα που, Kings. Που περνάει γύρω εγώ στο πλέον. Αυτό, αλλά είναι regular season ομάδα. Είμαι Kings.